Το πρώτο που έχω να πω είναι να ευχαριστήσω τον Θεό που επί τόσα χρόνια ευρισκόμενος εδώ σε αυτό το χώρο υπηρετώ το καθήκον μου τιμίως και ευσυνειδήτως και το λέω με συγκίνηση. Να ευχαριστήσω τους συνδημότες οι οποίοι με στήριξαν και με στηρίζουν. Όλους τους συνεργάτες που κατά το παρελθόν και τώρα συνεργαζόμεθα, εργαζόμενος του Δήμου, αλλά περισσότερο το λαό της Καλαμάτας, οι οποίοι έχοντας και αυτός ο λαός τα προβλήματά του πολλές φορές, διαμαρτύρεται και δικαίως, και προς την κατεύθυνση αυτή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και να είναι υπερήφανοι και για τη στήριξη που θα μας δώσουν. Από την άλλη πλευρά, ζητώ από τους συνδημότες με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να μας στηρίξουν για να συνεχίσουμε ένα έργο, το οποίο έργο βρίσκεται στο κρισιμότερο σταυροδρόμι του Δήμου Καλαμάτας. Και επειδή δεν έχουν και τη δυνατότητα των τριών σταυρών, ας βάλουν και ένα σταυρό στο όνομά μου. Θα με τιμήσουν, αλλά και εγώ θα ανταποκριθώ πλήρως στα καθήκοντά μου. Και θα κλείσω αυτή τη λακωνική μου τοποθέτηση να απευθυνθώ σε εσάς τα μέσα ενημερώσεως, να σας πω ότι η προεκλογική περίοδος είναι ένας χορός. Υπάρχουν διάφοροι χοροί. Εγώ έχω μάθει να χορεύω όλους τους χορούς και θα χορέψω ανάλογα με το ρυθμό της μπάντας και της ορχήστρας. Προς εσάς δε επιμένω, απευθυνόμενος, θα ζητούσα, επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα υπό την έννοια των οραμάτων και των όσων έχουν γίνει, και επειδή γνωρίζω πολύ καλά τα 35 αυτά χρόνια το τι έχει συμβεί σε κάθε σημείο ανά πάσα στιγμή, ως άχης προκύπτει θέμα να με καλείτε χωρίς ατζέντα, είμαι ελεύθερος με τον οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή να έρθουμε σε αντιπαράθεση παραγωγική για το καλό του τόπου και των δημοτών. Σας ευχαριστώ πολύ.